ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Σαμαράς διαγγελματικά, ας το πούμε, εξήγηλε ό,τι εξήγηλε, είναι η απόλυτη αναγνώριση ότι θα υπάρξει μνημόνιο. Και θα σας πω τι εννοώ. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς, για να μιλήσω έτσι απλά στον ελληνικό λαό. Λέει, πήγαμε καλά. Η συνταγή πέτυχε. Αυτό που θεωρούσε δηλητηριώδες φάρμακο, και μάλιστα έλεγε ότι οι δόσεις είναι απίστευτα θανατηφόρες, έρχεται τώρα και λέει, πέτυχε. Πάμε για τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτό είναι το νόημα. Γιώργο. Δηλαδή, αν υποτεθεί. Ναι, ναι, παρακαλώ. Κοίταξε όμως. Αυτό είναι τη ΠΑΛΣ. Η δημοσκόπηση σήμερα που είναι στο ποντίκι. Δεν και είναι. Λοιπόν, στις ευρωεκλογές έχει ΣΥΡΙΖΑ 19, Νέα Δημοκρατία 17. Και για τις εθνικές εκλογές, με την αναγωγή, να πάμε με την αναγωγή, 23-21-5 μπροστά. Μια μισή μονάδα δηλαδή, στις εθνικές εκλογές είστε και δύο μονάδες στις ευρωεκλογές. Και σου λέει και η Νέα Δημοκρατία με όλο το χαμό που γίνεται, ναι, δεν ξεκολλάς. Ναι, εγώ... Και έχει και ένα δεκάρικο το ποτάμι εκεί πέρα στις ευρωεκλογές και 7 στο. Αυτό που ανατρέπει το εσωτερικό. Ακούστε να σας πω τώρα, αν θέλετε να μιλήσω για το δεκάρικο, αν μου δώσετε χρόνο να σας το κάνω λίγο πιο ψηλά, αν μπορώ. Ναι. Έτσι. Μια κουβέντα για θέλετε, γιατί δεν δείχνει ότι έχετε φύγει, έχετε απογειωθεί, ας πούμε κι εσείς. Εγώ θα έλεγα να μην αντικαταστήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα με δημοσκοπικά ευρήματα. Θα μου πει αυτό είναι ένα που μπορούμε να το λέμε κάθε φορά. Επιτρέψτε όμως να πω το εξής. Κατά την προσωπική μου γνώμη, παρακολούθησα ορισμένα πράγματα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που δεν δείχνουν προσπάθεια καταγραφής των διαθέσεων της κοινής γνώμης, έστω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά διαμόρφωσής της.